Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η πλειοψηφία 266 βουλευτών επανεξελέγει από την Βουλή Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κάρολος Παπούλιας. Υπερψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν παρόν. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσουν από τη Βουλή ο Γιάννης Κάλκος και από το Προεδρικό Μέγαρο η Ρούλα Καβουριάννη. Καλό μεσημέρι και στους δύο συναδέλφους. Ο Γιάννη, λόγο σε σένα. Την Παρασκευή Ευρυδίκη στις 12 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής η ορκομοσία, η επανεκλογή δηλαδή του Κάρολου Παπούλια στο αξίωμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. 266 ψήφοι από τα τρία κόμματα ήταν κάτι αναμενόμενο, αλλά στην ουσία δεν έσπασε το ρεκόρ που κατήχε ο ίδιος ο Κάρολος Παπούλιας από το Φεβρουάριο του 2005 με 279. Πριν από λίγη ώρα αναχώρησαν από εδώ ο πρόεδρος της Βουλής, συνοδευόμενος από τους αντιπροέδρους, για να παραδώσουν το πρακτικό της ψηφοφορίας στον Κάρολο Παπούλια και να τον ανακοινώσουν την επανεκλογή του. Αυτό το οποίο κυριάρχησε περισσότερο στα πηγαδάκια έξω από την Ολομέλεια ήταν σαφώς τα οικονομικά μέτρα, καθώς η εκλογή έγινε συνενετικά. Μάλιστα. Για να σε ευχαριστήσω και στο σημείο αυτό, εμείς μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως το ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις φανερής ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Απόντες ήταν 2 βουλευτές. Υπέρ του κυρίου Κάρολου Παπούλια εψήφισαν 266 βουλευτές. Τριάντα δύο βουλευτές εψήφισαν παρόν. Σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 3 του Συντάγματος, πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται ο κύριος Κάρολος Παπούλιας, η υποψηφιότητα του οποίου συγκέντρωσε την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ την έγκριση της Βουλής, όπως το Προεδρείο, εξ ονόματος ολοκλήρου του σώματος, επισκεφθεί τον εκλεγέντα πρόεδρο της Δημοκρατίας για να το αναγγείλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την εκλογή του. Η Βουλή ενέκρινε. Επίσης, σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, θα δώσει ενώπιον της Βουλής τον οριζόμενο από το Σύνταγμα όρκο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ορκιστεί την Παρασκευή 12 Μαρτίου του 2010. Μάλιστα, Ρούλα, να έρθουμε και σε σένα. Καλό μεσημέρι. Ο κ. Παπούλιος, λοιπόν, επανεξελέγει με ευρεία πλειοψηφία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τρίτος πρόεδρος που επανεκλέγεται για δεύτερη φορά στο αξίωμα αυτό. Ακριβώς. Μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο γραφείο του Προέδρου, είναι ακόμα ο Πρόεδρος της Βουλής και οι Αντιπρόεδροι. Πριν από λίγα λεπτά εκτελήχθηκαν εδώ συγκινητικές στιγμές. Με συγκίνηση ο κύριος Πετσάλνικος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Με συγκίνηση το δέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο πια από όσα ελέγχθησαν εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι ξεκάθαρο πια το ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο, βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής και ότι χρειάζεται μια εθνική συστράτευση που θα μας φέρει στην αντίπερα όχθη. Ο κύριος Πετσάλνικος, ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τόνισε ότι είναι κρίσιμη αυτή η περίοδος και ότι η Βουλή επιβραβεύει τον Κάρολο Παπούλια για το πολιτικό του ήθος και για τις πολιτικές του αρετές. Ο Κάρολος Παπούλιας τόνισε με τη σειρά του ότι είναι μια εποχή που πρέπει να επιστρατεύσουμε όλοι τις δυνάμεις μας. Χρειάζεται ένα πιο αποτελεσματικό, ένα πιο δίκαιο κράτος που θα ανοίξει δρόμους και ότι όταν τελικά περάσουμε στην άλλη όχθη πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί ενωμένοι. Χρειάζεται λοιπόν συστράτευση. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ρούλα, και εσένα και εμείς στο σημείο αυτό να δούμε όσα διεμήφθησαν πριν από λίγο στο Προεδρικό Μέγαρο.
Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, έχω την εξαιρετική τιμή με την ιδιότητα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων να σας ανακοινώσω επισήμως ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία με την μεγάλη πλειοψηφία των 266 ψήφων σας δίνει την εντολή να ασκήσετε για μια ακόμη πενταετία τα καθήκοντα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, καλείστε να συνεχίσετε να ασκείτε τα συνταγματικά σας καθήκοντα σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις. Σε μια περίοδο που όλοι μας καλούμαστε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να βγει η πατρίδα μας από την κρίση. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι διάφοροι επιχειρούν να εμφανίσουν τη χώρα μας εγκλωβισμένη σε αδιέξοδα, επιδιώκουν να καλλιεργήσουν κλίμα απεσιοδοξίας. Πιστεύω όμως ότι όλοι μας, ηγεσία και πολίτες, θα εργαστούμε συντεταγμένα και μεθοδικά, με πίστη στις ανεξάντλητες δυνατότητες του λαού μας και στις δυνατότητες αυτού του τόπου, για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, και θα το πετύχουμε. Κύριε Πρόεδρε, η Βουλή των Ελλήνων, εμείς οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, εκφράζοντας τα ανυπόκριτα και ειλικρινή αισθήματά του προς το πρόσωπό σας, σας τιμούμε για τις εξαιρετικές πολιτικές αρετές σας και το υψηλό πολιτικό σας ήθος. Στην πρώτη θητεία σας, με νυφαλιότητα και σύνεση, αλλά και με πολύ ανθρώπινο τρόπο, εκφράσατε τις ευαισθησίες και τα δημοκρατικά φρονήματα του ελληνικού λαού, επεμβαίνοντας με τον εύστοχο λόγο σας σε περιόδους απαιτητικές και δύσκολες. Λιτός και πάντα προσιτός στους πολίτες, διατρέξατε τη χώρα, αλλά και βρεθήκατε και σε κάθε γωνιά της γης όπου βρίσκονται Έλληνες, όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Εκπροσωπήσατε επάξια τη χώρα διεθνώς και υποδεχθήκατε εδώ ηγέτες άλλων χωρών, εκπροσωπώντας τον ελληνικό λαό με αξιοπρέπεια, προασπιζόμενος τα δίκαια και τα δικαιώματα της χώρας, αλλά και τα ιδανικά της ελευθερίας και της ειρήνης. Με σεβασμό στον πολίτη και στους θεσμούς, αγωνιστήκατε στο πλαίσιο των νόμων και του συντάγματος με υπευθυνότητα και σοβαρότητα για το καλό της πατρίδας. Εκφράσατε την εθνική ενότητα μακριά από πολιτικές αντιδικίες και σκοπιμότητες. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα είναι μια εξαιρετική ημέρα για την Ελλάδα και για την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Η επανεκλογή σας, και μάλιστα με αυτή την ευρύτατη εμπιστοσύνη που εκφράστηκε στο πρόσωπό σας, σηματοδοτεί εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημόσιας ζωής που δικαιολογούν την αισιοδοξία μας για το μέλλον. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας εκφράσω ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, εκ μέρους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, αλλά και προσωπικώς, τις θερμότερες ευχές για την επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων σας ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας. Για το καλό της πατρίδας και της δημοκρατίας. Για το καλό του έθνους και του λαού μας. Θερμά συγχαρητήρια. Καλή δύναμη και όλα τα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Αντιπρόεδροι, είναι μεγάλη η τιμή που μου γύρεται, αλλά και πολύ μεγαλύτερη η ευθύνη που αναλαμβάνω σαν Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους του λαού για την τιμή που μου έγινε. Είναι ανάγκη για να ξεπεράσουμε την κρίση. Να επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Και πρέπει να βελτιώσουμε την απόδοση των θεσμών της ελληνικής πολιτείας. Ένα δίκαιο και ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση και μπορεί να ανοίξει δρόμους καλύτερους και ευτυχέστερους για τον ελληνικό λαό. Έχουμε όλοι μας το καθήκον, και πολιτεία και πολίτες, να στρατευτούμε για μια ιστορική μετάβαση και στην αντίπερη όχθη
πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί. Σε αυτή την προσπάθεια στρατεύουμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Και πρώτα την φωτογραφία του Προεδρείου. Ναι, έλα, ελάτε και από την άλλη πλευρά για να βάλουμε στη μέση τον Πρόεδρο. Πάμε λίγο πίσω. Λίγο πίσω. Για λίγο πίσω. Εγκρίνεται αυτή την ώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου απίφθινε χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού μηνύματος, πρόσκληση προς όλους να συμμεταχθούν στην εθνική προσπάθεια για έξοδο της χώρας από την κρίση. Ο κ. Παπανδρέου εξήγηλε μέτρα όπως αναστολή προσλήψεων, πάγωμα μισθών στο δημόσιο, μειώσεις στα επιδόματα, αύξηση των ορίων ηλικίας και αύξηση φόρου στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δύσκολες και επώδυνες αλλαγές, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει χωρίσιμες τομές και αλλαγές με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους πολίτες, σημείωσε πως έχει δώσει ρητή εντολή να επιταχυνθεί η μείωση του ελλείμματος, η σπατάλη και η δαπάνη του δημοσίου, καθώς όπως είπε, ζούμε μια κρίση χωρίς προηγούμενο στα μεταπολιτευτικά δεδομένα. Ελληνίδες και Έλληνες, σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο ενός ευρύτερου κερδοσκοπικού παιχνιδιού, που στόχο έχει ακόμα και το ίδιο το ευρώ. Δυστυχώς, εξαιτίας των καταστροφικών επιλογών του παρελθόντος, η χώρα μας αντιμετωπίζεται ως αδύναμος κρίκος της Ευρωζώνης. Αποτέλεσμα, οι όροι δανεισμού του μεγάλου δημόσιου χρέους μας γίνονται κάθε μέρα και επαχθέστεροι. Απειλούν να πνίξουν την οικονομία, να ακυρώσουν στην πράξη οποιαδήποτε προσπάθεια δίκαιων αλλαγών και απαραίτητων προσαρμογών. Απειλούν να τεινάξουν στον αέρα όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού. Είναι λοιπόν εθνικό χρέος να ακυρώσουμε στην πράξη τις προσπάθειες που γίνονται να σπρώξουν τη χώρα μας στον γκρεμό. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πάρει όλα τα μέτρα, αυτά που χρειάζονται για να αποτρέψουμε αυτόν τον κίνδυνο. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ανακοίνωσε ως πρώτο μέτρο ο Πρωθυπουργός για δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, αύξηση της φορολόγησης σε κέρδη επιχειρήσεων που δεν επανεπενδύονται, αύξηση φορολόγησης offshore εταιριών και αύξηση του φόρου στα καύσιμα. Δεν είναι δίκαιο να σηκώνουν όλο και περισσότερο βάρος οι μισθωτοί, οι συνεπείς επιχειρηματίες, οι συνεπείς επαγγελματίες. Τέλος στα παραθυράκια φυγής. Οι έχοντες και κατέχοντες θα κληθούν να συμβάλλουν περισσότερο. Περισσότερο στα φορολογικά έσοδα, σύμφωνα με την αυξημένη φοροδοτική τους ικανότητα. Ανακοίνωσε επίσης περικοπή δαπανών σε όλα τα Υπουργεία κατά 10%, αναστολή προσλήψεων, συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του δημοσίου, καμία αύξηση πέραν της μισθολογικής ορίμανσης, 10% μείωση των επιδομάτων αλλά με προστασία των χαμηλόμισθων, διάλογο με την ΑΔΔ για ενιαίο μισθολόγιο και νέο νομοσχέδιο για την εισοδηματική πολιτική. Με αυτό θα τερματίζονται οι εξωφρενικές αμοιβές στα ρετυρέ του δημοσίου. Μπαίνουν ξεκάθαροι κανόνες δικαιοσύνης, θα έλεγα και κοινής λογικής. Και για το ασφαλιστικό, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι ώρα για γενναίες αποφάσεις. Η βιωσιμότητα και δικαιοσύνη του συστήματος περνά και από την αύξηση των ηλικίας, καθώς αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής. Ο Πρωθυπουργός δεν έκρυψε ότι θα υπάρξουν δύσκολες και επώδυνες λύσεις που θα γίνουν όμως, όπως είπε, με αίσθημα δικαίου και απίφθινε κάλεσμα προς όλους τους πολίτες για κοινή προσπάθεια, γιατί όπως είπε δεν υπάρχουν περιθώρια για συντεχνιακές διευθετήσεις, μπλόκα και απεργίες. Ήμουν και θα είμαι πάντα ειλικρινής. Είναι μια προσπάθεια για να σταματήσουμε την πορεία της χώρας προς τον γκρεμό. Να διασφαλίσουμε τελικά το εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας, τις συντάξεις, την ενίσχυση των πιο ευάλωτων. Με τους πιο ισχυρούς να συνεισφέρουν περισσότερα και με τους πιο αδύναμους να προστατεύονται περισσότερο. Όλοι μας, πολίτες και πολιτικές δυνάμεις της χώρας, έχουμε το χρέος, έχουμε το καθήκον απέναντι στην πατρίδα
απέναντι στα μας να παλέψουμε μαζί σε αυτή την δύσκολη στιγμή. Να αγωνιστούμε όλοι για να περιφρουρήσουμε, να προστατεύσουμε την οικονομία μας, όπως αγωνιζόμαστε και σε ανάλογες συνθήκες για το ίδιο το σπίτι μας, την ίδια μας την οικογένεια. Η κυβέρνηση είναι εδώ, εδώ για όλους τους πολίτες και είμαι βέβαιος ότι και οι πολίτες είναι εδώ για τη χώρα. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου Βάλια κατευθύνεται προς το Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον επανεκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κάρολο Παπούλια. Μια συνάντηση που γίνεται κάπως νωρίτερα. Η συνάντηση, δεν ξέρουμε αν θα γίνει νωρίτερα. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει οριστεί για τη μία το μεσημέρι. Mm-hmm. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός φτάνει στο Μέγαρο Μαξίμου μέσω του Εθνικού Κήπου Πεζός. Mm-hmm. Πιθανότατα, το πιο πιθανό είναι να πάει στο γραφείο του και στη μία το μεσημέρι να πάει δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, κατά τη διάρκεια της σύνδεσής μας θα έχουμε τη δυνατότητα να τον δούμε, γιατί όπου να είναι ο Πρωθυπουργός θα διασχίσει την Ηρώδο του Αττικού, οπότε θα δούμε αν θα κατευθεί προς το Προεδρικό Μέγαρο ή προς το Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα, Βάλια, θα μιλήσουμε λοιπόν πάλι μαζί. Λίγη ώρα πριν από το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ολοκληρώθηκαν οι κατηδίαν συναντήσεις του με τους πολιτικούς αρχηγούς, από τους οποίους ζήτησε συνένεση στα μέτρα για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση, όμως θα στηρίξει τα μέτρα που είναι απαραίτητα. Συνενετικώς εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Λαός Γιώργος Καρατζαφέρης, η Αλέγα Παπαρίγα και ο Αλέξης Τσίπρας τόνισαν ότι το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνενέσουν στην εφαρμογή αντιλαϊκών, όπως είπαν, μέτρων. Ευρύτερη συνένεση για τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους πολιτικούς αρχηγούς. Ναι στη συνένεση υπό προϋποθέσεις, είπε στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να βγει η χώρα από την κρίση. Θα στηρίξουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Λέμε ναι σε μέτρα που περιορίζουν την κρατική σπατάλη, τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Αλλά λέμε όχι σε μέτρα όπως η αύξηση των φόρων στα καύσιμα ή η αύξηση του ΦΠΑ που θα ματώσουν τους αδύναμους, όπως λέμε όχι και σε μέτρα που εντείνουν τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό. Πάνω απ' όλα όμως, χρειάζονται και ανάσες ανάπτυξης που συνεχώς προτείνω σε μια κυβέρνηση που δεν θέλει να ακούσει. Χωρίς αυτές τις ανάσες ανάπτυξης, η ύφεση, προειδοποιώ, θα βαθύνει πολύ περισσότερο. Προσφέρουμε αποφασιστική στήριξη σε ό,τι είναι ωφέλιμο για τον τόπο. Ξέρει η κυβέρνηση ότι η στήριξή μας δεν είναι λευκή επιταγή. Ετοιμάζονται αντιλαϊκά μέτρα και δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνενέσουμε, δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό η Αλέκα Παπαρίγα. Προέβλεψε νέο κύκλο κρίσης μετά από μια ανεμική, όπως είπε, ανάπτυξη. Το χειρότερο για μας είναι το εξής. Πέρα από τα αντιλαϊκά και αντεργατικά διαγροτικά μέτρα που έρχονται, γίνεται μια προσπάθεια να μετατραπεί ο ελληνικός λαός σε έναν λαό ιτημένο, απογοητευμένο, φοβισμένο, τρομοκρατημένο, ώστε να δειχθεί ασυζητητή τα μέτρα που έρχονται και τα οποία μέτρα προγραμματίζονται να είναι πολύ 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 μακροπρόθεσμα. Εμείς δεν πρόκειται να περιοριστούμε, να διατρανώνουμε, να παλεύουμε για το δίκαιο του λαού. Πρέπει να ακούσουμε το σχέδιο του Πρωθυπουργού χωρίς εμπάθεια, δήλωσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ύστερα από την συζήτηση που είχε με τον κύριο Παπανδρέου και υπογράμμισε πως τώρα μπορεί να βλάψουν ακρότητες και υπερβολές. Είναι μια απειλή που επιβάλλεται όλοι να δείξουμε σύνεση και σοβαρότητα. Δεν είναι από τις καλύτερες περιόδους της χώρας. Τα προβλήματα είναι πολλά, αντισωρευμένα. Η Ευρώπη μας τιμωρεί κάτω από ένα πλαίσιο ότι τόσο καιρό περνάτε καλά Έλληνες, τώρα θα υποστείτε τις συνέπειες. Χρειάζεται να ορθοτομήσουμε τα πράγματα και πιστεύω ότι εάν υπάρξει ρεαλισμός και δεν υπάρξει μικροκομματική σκοπιμότητα, έχουμε μια ελπίδα να στήσουμε ένα σκηνικό αισιοδοξίας. Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία παρουσίασε τον Πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας και δήλωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση στο σχέδιο σταθερότητας που, όπως είπε, στηρίζεται από τη δεξιά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα, ακόμα μεγαλύτερος από την ίδια την κρίση, είναι να ακολουθήσει αυτή την πολιτική
που μας υπαγορεύουν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κυρίαρχο λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και οι χρηματαγορές, δηλαδή οι κερδοσκόποι. Μια πολιτική που θα οδηγήσει τη χώρα σε ένα βαθύ τέλμα. Και ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό να μην επιμείνει σε ένα πρόγραμμα σταθερότητας, που δεν θα είναι πρόγραμμα σταθερότητας, αλλά αποσταθεροποίησης για την ελληνική κοινωνία και εξόντωσης για τους εργαζόμενους. Από την κυβέρνηση επισημαίνεται πως έχει παρέλθει ο χρόνος των μικροκομματικών προσεγγίσεων και σκοπιμοτήτων και πως το σημείο που έχουμε φτάσει, η συνένεση και η κοινή προσπάθεια είναι μονόδρομος. Το πράσινο φως στο ελληνικό πρόγραμμα σταθερότητας δίνεται αυτή την ώρα στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα θα μας δώσει ο Βαγγέλης Δεμήρης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Χθες ήδη από τον κύριο Μπαρόζο μάθαμε ότι εγκρίνεται το πρόγραμμα σταθερότητας. Αυτό που θέλουμε να δούμε σήμερα είναι ποιες συστάσεις θα έχουμε. Επειδή και βρισκόμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του κ. Αλμούνη, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσουν σε λίγα λεπτά, και ουσιαστικά αυτό περιμένουμε μια ανακοίνωση πακέτο από την πλευρά της Κομισιόν, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναφέρει ότι εγκρίνει το πρόγραμμα στο πράγμα. Βαγγέλη, με συγχωρείς, πρέπει να σε διακόψω, να πάμε πάλι στην Βάλια Πετούρη. Όπως βλέπουμε σας ήδη έλεγα, τον Πρωθυπουργό, όπως μας είπες νωρίτερα, Βάλια, να πηγαίνει με τα πόδια πεζός προς το Προεδρικό Μέγαρο. Ήρθε πεζός από τη Βουλή, ναι, διέσχισε τον Εθνικό Κήπο. Βλέπουμε ότι συνοδεύεται από το Διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου, τον κύριο Νίκο Αθανασάκη, και τον σύμβουλό του, τον κύριο Ζιώγα. Ένας πολίτης τον έχει σταματήσει και του μιλάει. Είναι κάτι που κάνει συχνά ο Πρωθυπουργός, όταν κυκλοφορεί πεζός, συνομιλεί με τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς το Προεδρικό Μέγαρο. Πηγαίνει λοιπόν μισή ώρα νωρίτερα για και τυπική αλλά και ουσιαστική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα αυτή την ώρα και που κάτι γίνεται άλλο. Η συνάντηση αφορά τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επανεκλογή του. Όμως τέτοιες συναντήσεις, τέτοιες κρίσιμες ώρες, ενδεχομένως να έχουν και ένα άλλο πολιτικό ενδιαφέρον. Η κάμερά μας είναι μέσα, θα καταγράψει την αρχική συνομιλία. Εν συνεχεία και κλεισμένων των θυρών, φαντάζομαι, θα συνεχιστεί η συνάντηση και μόλις ολοκληρωθεί θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα τη δήλωση του Πρωθυπουργού έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, όπως γίνεται πάντα, και θα έχουμε και τη δυνατότητα, θα έχουμε στη διάθεσή μας και τις πληροφορίες για να σας μεταφέρουμε το τι ακριβώς υπόθηκε. Πάντως η συνάντηση γίνεται για τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εκλογή του, για την επανεκλογή του μάλλον. Κυρίως γι' αυτό, αλλά από ό,τι μας είπες, είναι πιθανό να συζητηθούν και άλλα θέματα, ίσως όπως η κατάσταση της οικονομίας, η δύσκολη στιγμή στην οποία εκλήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου να αναλάβει το τιμόνι της χώρας και η δύσκολη στιγμή στην οποία επανακλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και να επαναλάβουμε ότι είναι ο τρίτος πρόεδρος που επανακλέγεται για δεύτερη φορά, έτσι, μετά τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Στεφανόπουλο. Μάλιστα. Βάλια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Βαγγέλη Δεμήρη. Θα μιλήσουμε σε λίγο, από ό,τι με ενημερώνουν. Για τις εξελίξεις στην οικονομία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και τον απόϊχο των όσων είπε ο Γιώργος Παπανδρέου στις διεθνείς αγορές, θα μας ενημερώσουν αναλυτικά η Βάλια Πετούρη, ο Σωτήρης Σταθόπουλος και η Ραλού Αλεξοπούλου. Βάλια, να έρθουμε πάλι σε σένα. Ο Πρωθυπουργός χθες, μετά την συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους οποίους κάλεσε ως γνωστόν ο ίδιος στο Μέγαρο Μαξίμου από το βήμα της Βουλής προχθές το απόγευμα, προχώρησε σε δηλώσεις οι οποίες αφορούσαν, ήταν μια δήλωση με ιδιαίτερη σημασία. Αν δεν είχε δραματικό τόνο, μπορεί κανείς να πει ότι είχε τουλάχιστον κρίσιμο τόνο. Μίλησε για την κατάσταση της οικονομίας. Αναφέρθηκε στα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Θα πρέπει να σας πω, σε σχέση με τα νέα, με ένα από τα μέτρα τα οποία εξήγηλε, την αύξηση ορίων ηλικίας, να κάνουμε τη διευκρίνηση που μας έκανε κορυφαία κυβερνητική πηγή. Δεν αφορά αύξηση των ορίων ηλικίας, αφορά αύξηση ορίων ηλικίας, ορισμένων δηλαδή. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν θα θυγούν όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα.